Σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου από τις 9 παρα 4 το πρωί αντιπροσωπεία ε, γιατρών από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος έχουμε πραγματοποιήσει συμβολική κατάληψη στα γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ε, στην οδό ε, Πλουτάρχου πίσω από την ε, Βρετανική Πρεσβεία. Η ενέργειά μας αυτή, με απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας ενός Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, αποτελεί μία εκδήλωση διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη τακτική του μονοπαραταξιακού προεδρίου μειοψηφία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, που με τελείως αφαίρετο και πραξικοπηματικό τρόπο χωρίς καν να συγκαλέσει ως όφιλε τη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που αυτή αποτελεί το αποφασιστικό όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έχει ανακοινώσει αλλαγή των πάγιων θέσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου οι οποίες ισχύουν εδώ και 35 χρόνια και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει να γίνουν όλα τα δημόσια νοσοκομεία ιδιωτικά να καταργηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομιακών γιατρών, να νομιμοποιηθεί το φακελάκι, να πληρώνουν οι ασθενείς τις ιατρικές πράξεις από την τσέπη τους, να σουλατσάρουν ελεύθερα γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία στις ιδιωτικές κλινικές και το αντίστροφο γιατροί από τις ιδιωτικές κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα 40 χρόνια πίσω, να γυρίσουν δηλαδή τα νοσοκομεία στο καθεστώς του 1980, που επικρατούσε πριν καν ιδρυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό το άκρο νεοφιλελεύθερο παραλήρημα θεωρούμε ότι αποτελεί πιθανότατα λαγό κυβερνητικών επιλογών, γιατί προς προσπαθή προσπαθεί να οφήσει το πράγμα με διάφορες μεθοδεύσεις όλη η μνημονιακή πολιτική όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων 9 ετών και προφανώς η καινούργια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο και χρησιμοποιεί σαν τον κύριο εξαδάχτυλο και τη στενή του ε, Παρεΐτσα, που έχουν μάλιστα και το θράσος μετά από όλα αυτά, να θέλουν να οργανώσουν στις 11 Δεκεμβρίου στην Έγλη του Ζαπίου η μερίδα για να προπαγανδίσουν το δεύτερο μέρος του σχεδίου τους, το οποίο είναι ε, οι συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ε, στη δημόσια περίθαρψη. Ε, αν νομίζουν ότι αυτά θα μπορέσουν να τα κάνουν πίσω από τις πλάτες των νοσοκομειακών γιατρών είναι πάρα πολύ βαθιά γελασμένοι. Οι 10.000 νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι εκφράστηκαν μέσα στο 2019 και εξέλεξαν το Γενικό Συμβούλιο ε, της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας ε, ε, κατά τη ε, διαδικασία του πρόσφατου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ και οι υπόλοιποι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας τους λένε στον κύριο Εξαδάχτυλο, στον κύριο Κικίλια, στον κύριο Μητσοτάκη και τη στενή του Παρείτσα ότι είναι πάρα πολύ βαθιά γελασμένοι. Όλα αυτά τα σχέδια θα πέσουν στο κενό και αν τολμάει ο κύριος Εξαδάχτυλος να συγκαλέσει ως οφείλει τη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και εκεί θα δούμε πόσα πίδια βάνει ο Σάκος. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας ε, με αγωνιστική κινητοποίηση στην Έγλη του Ζαπίου ε, στις 11 Δεκεμβρίου 2019 και καλούμε ε, όλους τους συναδέρφους νοσοκομιακούς γιατρούς της Αθήνας και του Πειραιά και επίσης και τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων να δώσουμε για άλλη μια φορά και εκεί το μήνυμα ότι αυτές οι και το νεοφιλελεύθερο πραξικόπημα που θέλει να καταργήσει τα δημόσια νοσοκομεία και να μας γυρίσει 40 χρόνια πίσω, δεν θα περάσει.